Σοκ προκαλούν οι αριθμοί από την ελαιοκομική περίοδο στην Κρήτη, η οποία φέτο ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα σε σχέση με τι προηγούμενε χρονιές. Η παραγωγή, όπω είπατε, δεν πήγε καθόλου καλά και δεν πήγε όπω υπολογίστηκε στην Ασία. Είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με τι αρχικέ εκτιμήσει. Δεν ξέρουμε πού ακριβώ θα πάει, αλλά σίγουρα οπωσδήποτε 20-30% χαμηλότερα. Στα ζήτητα βρίσκεται το κριτικό ελαιόλαδο εξαιτία τη καταστροφή τη παραγωγή από το ΔΑΚΟ. Όπω αναφέρει ο επιστημονικό συνεργάτη του ΣΕΔΙΚ, Νίκο Μιχελάκη, η δακοκτονία δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Η δακοκτονία χρόνια τώρα, τα τελευταία 5-6 χρόνια, δεν γίνεται σωστά. Είναι τα προβλήματα που απορρέουν τα περισσότερα από την ελληπή και από τη γραφειοκρατία, λέμε εμεί. Αυτά είναι τα δύο γενεσιουργά αίτια τη όλη κατάσταση. Και όταν λέμε ελληπή χρηματοδότηση, υπάρχουν νούμερα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Πριν να τα μνημόνια, η Ελλάδα έπαιρνε, έβανε στη δακοκτονία 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, από τα οποία περίπου η Κρήτη έπαιρνε το 40%, δηλαδή τα 17 εκατομμύρια. Ε. Σήμερα ολόκληρη η δακοκτονία είναι, στην Ελλάδα είναι 20,9, δηλαδή 21 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία η Κρήτη παίρνει 7,9%. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για την παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου, Μόλις 37.000 τόνοι, ενώ οι παραγωγοί περίμεναν 80.000 τόνους. Από τους 37.000 τόνους, οι 30.000 είναι βιομηχανικό λάδι και μόλις 7.000 έξτρα παρθένο ηλαιόλαδο. Οι τιμές για το έξτρα παρθένο ηλαιόλαδο μέχρι 3 γραμμές πωλείται από 2,20 λεπτά έως 2,50 λεπτά ενώ το βιομηχανικό λάδι πωλείται από 1 ευρώ έως 1 ευρώ και 50 λεπτά. Οι τιμέ επίση είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έχει σχέση βέβαια και με την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. <σχ> το έξτρα παθαίνω με την τυπική του ορολογία, που σημαίνει δηλαδή ελαιόλαδα που έχουν οξύτητα κάτω από 8 γραμμέ ή 0,8 του βαθμού και άλλα βέβαια χαρακτηριστικά ποιοτικά τα οποία καθορίζουν οι διεθνεί κανονισμοί. Φέτος είναι, φαίνεται να είναι πολύ σπάνια. Ε, αν όχι ανύπαρτα σε μερικέ ε, ε, περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, όμω ε, οι τιμέ οι οποίε διαμορφώνται εξακολουθούν κάποιοι να τι βασίζουν στην, στο στο 0,3 οξύτητα, δηλαδή στα υπέρ έξτρα, τα εξτρίσιμα όπω λένε οι Ιταλοί, και από εκεί και πέρα να κλιμακώνουν την τιμή προ τα κάτω όσο η οξύτητα ανεβαίνει προ τα πάνω. Όπω αναφέρουν οι παραγωγοί τη Κρήτη, πρόκειται για τη χειρότερη χρονιά εδώ και δεκαετίε, καθώ το ελαιόλαδο δεν πωλείται ούτε στα ελαιοτριβία. Πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικά η αγορά τη Κρήτη και τη Ελλάδο μπορεί να χαρακτηριστεί ω παγωμένη αγορά. Δεδομένου ότι πάρα πολλά ελαιοτριβία που αγόραζαν προηγουμένω το ελαιόλαδο και έμποροι, τώρα λένε δεν αγοράζω, δεν θέλω να αγοράσω λάδια αυτή τη ποιότητα, προφανώ γιατί δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμή δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το θέμα των αποζημιώσεων. Μοιράστηκαν πριν από δύο εβδομάδε κάπου 20 τόσα εκατομμύρια στη Βόρεια Ελλάδα, στα Αμίγδαλα 6,3, στα Καπνά 2,3, στα Ροδάκινα γύρω στα 10 και γράφουν δύο εφημερίδε ότι υπολείπονται ακόμη 46 εκατομμύρια. Α, γιατί ας... τα σε ελιά, δεν μπορεί από εκεί να αποζημιωθεί έστω μία φορά. Από εκεί που αποζημιώνουν διάρκεια, αυτά είναι χρήματα άμεσα.